οργή και κατακραυγή για τις φρικαλές αποκαλύψεις συγκλονίζουν το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας, συγγενείς της αλλά και απλοί πολίτες ξεσπούν στη θέα του 47χρονου, που κατηγορείται όχι μόνο ότι βίαζε την ανήλικη κόρη του, αλλά και για τον άγριο ξυλοδαρμό της. Το κοριτσάκι βρίσκεται υπό την παρακολούθηση ψυχιάτρων σε κατάσταση νευρικού κλονισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διάστημα που μεσολάβησε από την καταγγελία που έγινε στην ασφάλεια στις 25 Απριλίου μέχρι τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος αντιλήφθηκε από τις αντιδράσεις συγγενών ότι είχε ενημερωθεί η αστυνομία και ξέσπασε για μία ακόμη φορά πάνω στη 13χρονη, η οποία βρισκόταν υπό την παρακολούθηση ψυχολόγου για να μπορέσει να καταθέσει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βρισκόμαστε στο στάδιο του ραντεβού, ιατρικού ραντεβού με παιδοψυχολόγο, για να μπορέσει να καταθέσει το ανήλικο. Δεν μπορούσε να καταθέσει διαφορετικά. Το περασμένο Σάββατο, ο 47χρονος φέρεται να εγκλώβησε και πάλι την ανήλικη, κακοποιώντας την τόσο σωματικά όσο και σεξουαλικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια φαίνεται να έχει χτυπηθεί με ζώνη αλλά και με ξύλο στο σώμα της. Είναι πολύ σκληρό, ναι, και ευτυχώς η δικαιοσύνη για άλλη μια φορά έκανε το καθήκον. Στάθηκε σύψη των περιστάσεων. Και για το καλό του. Η ανήλικη μαθήτρια, που είχε νοσηλευτεί άλλες δύο φορές με συμπτώματα ψυχικού κλονισμού, δεν είχε εξομολογηθεί σε κανένα τι είχε συμβεί. Δεν άντεξε όμως και κατέφυγε μόνη της στην αστυνομία. Η απάντηση του δικηγόρου της οικογένειας στο ερώτημα για το κίνητρο της τελικής καταγγελίας είναι συγκλονιστική. Ο φόβος ότι αυτό το πράγμα δεν θα σταματούσε και υπήρχε ενδεχόμενο να μείνει και έγκυος. Είχε νοσηλευτεί δύο φορές. Το Φεβρουάριο, από ό,τι έχω δει στα έγγραφα, και τον Μάρτιο, μια εβδομάδα, κατήγγειλε το περιστατικό, δεν άντεχε άλλο. Στο δικαστικό μέγαρο επικράτησε πανδαιμόνιο, με τη μητέρα και τους συγγενείς της 13χρονης να επιχειρούν επανειλημμένα να λιντσάρουν το 47χρονο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό, αιμομιξία και αποπλάνηση κατ' εξακολούθηση, καθώς και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Ο ίδιος στη σύντομη απολογία του αρνήθηκε όσα του αποδίδονται και λίγο αργότερα προφυλακίστηκε, με τις αστυνομικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν το νέο κύμα οργής που ξέσπασε στη διάρκεια της μεταφοράς του.